Αυτή δεν την αλλάζουμε για τίποτα. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας. Πάμε με το τραγούδι του Θεσμού και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο κύριος Θουκής Θουκυδίδης. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλώς ημέρες και σε εσάς. Και φυσικά ο Μάρκος Κορέλης. Μάρκο, μου καλώς ορίσες. Καλώς ορίσατε, ημέρα, Αντρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο πρόεδρος για Μουντιάλ. Έχουμε δει ήδη την κάθε ομάδα να παίζει δύο παιχνίδια στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δύο αγωνιστικές. Τι έχεις ξεχωρίσει? Τι έχουμε ξεχωρίσει? Γενικά θα έλεγα ότι είναι ένα Μουντιάλ που παρουσιάζει κάποιες εκπλήξεις. Θα μπορούσε ή μπορεί να έχει και μεγαλύτερες εκπλήξεις, όπως είναι να μείνει η Αργεντινή εκτός της 16άδας. Οι Γερμανοί φαίνεται να έχουν καταφέρει προχθές και περάσει. Βλέπουμε κάποιες μικρές χώρες, ενώ ομάδες που έρχονται από Λατινική Αμερική, εκτός Βραζιλίας, Αργεντινής, Αφρικανικές χώρες κτλ. Να παρουσιάζουν κατά την άποψή μου καλό ποδόσφαιρο, όπως η Κολομβία ψες, η Σενεγάλη, οι ασιατικές χώρες και αυτή, κυρίως η Κορέα, παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο. Ποια ξεχωρίσατε όμως, εσείς όταν σας λένε σε αυτό το Μουντιάλ, ποια είναι η ομάδα που ξεχωρίζετε, ποια θα λέγατε αμέσως? Εγώ θα έλεγα το Βέλγιο ίσως. Α, σας άρεσε το Βέλγιο. Το Βέλγιο νομίζω ότι είναι μια συγκροτημένη ομάδα, χωρίς πολλές τυμπανακρουσίες πήγε στο Μουντιάλ και νιώθω ότι σιγά σιγά βρίσκουν τον εαυτό τους, έχει παίχτες αξίας και τους θεωρώ ή την θεωρώ μια ομάδα που έχει, νομίζω, θα φτάσει αρκετά μακριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γκολ και φάση από το χθεσινό παιχνίδι Πολωνία-Κολομβία και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Θουκυδίδη. Έχει απέναντί του τον Ρίμπους, τον αποφεύγει πριν να βρει χώρο για το γύρισμα, θα το κάνει, σώζει εκεί για τον Κουαρδάδο ο Χάμες, ο Κίντερο. Και πάλι για τον Χάμες Ροντρίγκες και να το γκολ, ανοίγει το σκόρ η Κολομβία με τον Τζέρι Μίνα. Εδώ ξανά κάθετα ο Κίντερο για τον Χάμες Ροντρίγκες, με τη μία η σέντρα του περνά το ρίπους η μπάλα, ανέβηκε ψηλά ο Μίνα. Η μεγάλη παλιά στον Λεβαντόφσκι, θα σώσει ο Σπίνα. Έδωσε ο Φαλκάο για τον Άριας και πάλι ο Φαλκάο σε θέση βολής, θα κάνει το 2-0. Με το που περάσαμε στο 70 λεπτό. Από κανονική θέση θα φύγει ο Φαλκάο, φάτσα με τον Τσέσνη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει όμως ο Πιστέκ. Το άνοιγμα στον Κουαρδάδο που θέλει να μπει στην περιοχή απέναντι στον Τσέσνη και να το 3-0. Πρόεδρε, πρέπει να βάλουμε λίγο και τους στόχους της ομάδας στη συζήτησή μας. Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει με το Σάββα Μπουρσαϊτίδη. Για πού? Ποιος είναι ο στόχος για τη φετινή σεζόν? Πρέπει να πούμε ότι φέτος το πρωτάθλημα σε αυτή τη σεζόν θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό. Έχουμε την άποψη, λόγω του ότι είναι 12 οι ομάδες. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό με περισσότερες απαιτήσεις. Οι στόχοι της Σαλαμίνας συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Διάκριση όσο μπορούμε καλύτερα, όσο μπορούμε πιο κοντά στην εξάδα και περαιτέρω οικονομική εξυγνίαση. Αυτά τα είπαμε εδώ και αρκετών καιρών, συνεχίζονται. Άρα το γεγονός ότι είναι πιο ανταγωνιστικό, γιατί λιγοστεύουν οι ομάδες, δεν κάνει τη Νέα Σαλαμίνα να κοιτάει προς τα κάτω. Όχι. Δεν φοβάται τον κίνδυνο. Όχι. Μια Σαλαμίνα τελευταία από το 11 και δεύτερον, έχει μια συνεχή παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας. Και φέτος συνεχίζουμε με το Σάββα Μπουρσαϊτίδη, όπως είδε προηγουμένως, και ο έμπειρη, θα έλεγα, με έναν σχετικά καλό κορμό από την περασμένη σεζόν. Θα ενισχυθεί η ομάδα όσο μπορούμε καλύτερα μέσα στις οικονομικές μας δυνατότητες. Και
είμαι σίγουρος ότι και το νιώθω ότι θα πάμε καλά μακριά από τις επικίνδυνες. Το πρωί συζητούσα με τον Μάρκο τι γίνεται με τον Κούσουλο, αν είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ομάδας. Ένας παίχτης που έχει απασχολήσει και Ομόνια και ΑΠΟΕΛ. Τι γίνεται τελικά, υπάρχει κάποιο ποσό που η Νέα Σαλαμίνα θα τον έδινε. Κοιτάξτε, η Ομόνια έχει κάνει μια κρούση, αν θέλετε, ανεπίσημη, τηλεφωνική, όπως θέλετε, πέστε την. Για να κουβεντιάσουμε για τον Κούσουλο, όμως πέρασα από αυτόν τίποτε περισσότερο σας βεβαιώ. Από το ΑΠΟΕΛ που αναφέρατε, δεν είχαμε καμία ούτε ανεπίσημη ούτε οποιαδήποτε. Άρα από την Ομόνια σήκωσαν το τηλέφωνο, σας πήραν και σας είπαν τι, δίνω τόσα ή πόσα θέλετε εσείς. Εμείς τον ποσφαιριστή με δικές μας μετρήσεις τον έχουμε κοστολογήσει σε ένα αλφα ποσό, το οποίο να μου επιτρέψετε να μην αναφέρω. Από εκεί και πέρα κυκλοφορήσαν διάφορα τους τελευταίων μήναν, τρεις εβδομάδες. Τα περισσότερα είναι, θα έλεγα, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Άρα πωλείται ο Κούσουλος, αρκεί να ικανοποιηθεί η ομάδα. Πωλείται ο Κούσουλος. Ο κάθε ποδοσφαιριστής, εφόσον έχουμε τη σύμφωνα γνώμη του ότι θέλει να παίξει κάπου αλλού, π.χ. ο Κούσουλος, τότε ναι, μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να κουβεντιάσει. Τι σας είπε ο ίδιος, όταν τον πήρατε και του είπατε, του ποδοσφαιριστή, ξέρεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε σοβαρό, εφόσον νιώθαμε ότι θα έρχεται κάτι κοντά μας, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, είχαμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τον ποδοσφαιριστή μας, να τον ρωτήσουμε αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση τον ενδιαφέρει για να μετακινηθεί από την ομάδα. Αυτόν το έχουμε κάνει, μας έδωσε την απάντησή του και εμείς, εάν έρθει οποιαδήποτε πρόταση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Τον ενδιαφέρει η προοπτική σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Κούσουλος είναι ένας ποδοσφαιριστής των Ακαδημιών της Σαλαμίνας. Ξεκίνησε από παιδί μαζί μας. Σήμερα είναι στα σχεδόν 23 χρόνια. Είναι ένας ίσως ο πιο εξελίξιμος, θα έλεγα, Κύπρος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Και τον ίδιο ασφαλώς θα τον ενδιαφέρει να παίξει κάπου σε ψηλότερο επίπεδο, στο εξωτερικό κυρίως. Αλλά και στην Κύπρο να έρθει κάποια πρόταση η οποία για εκείνον αγωνιστικά κυρίως και οικονομικά είναι ενδιαφέρουσα, γιατί όχι, θα το συζητήσω. Πρόεδρε, ένα άλλο όνομα, Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες ότι οδεύει προς Νέα Σαλαμίνα από τον Ολυμπιακό. Πού είναι οι εξελίξεις? Υπήρχε κάποιον ενδιαφέρον από πλευράς του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Νέα Σαλαμίνα. Εμείς απαντήσαμε, θα έλεγα, θετικά. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ίδιος τα θέματα που απασχολούν τη μεταγραφή του. Το συμβόλαιο που έχει με τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο, ο ίδιος να τα διευθετήσει. Εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτήν την διαδικασία για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα η Σαλαμίνα δεν πληρώνει για να αγοράσει. Σαλαμίνα δεν πληρώνει. Άμα πάρει την ελευθέρα του, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Εάν ο ίδιος πάρει την ελευθέρα του και διευθετήσει όλες τις υποχρεώσεις και διευθετηθούν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από μια τέτοια μετακίνηση, τότε ναι, μας ενδιαφέρει. Μάρκο, να πάμε να δούμε γκολ και φάσεις από το μάτς στη Σενεγάλη. Ιαπωνία-Σενεγάλη 2-2. Πάμε να το δούμε. Στήριγμα του Αγκέ. Στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έδιωξε καλά. Μανέ και γίνεται το γκολ. Μπαλά έφτασε στον Σαμπαλή. Πολύ άσχημη. Καβασίμα. Γκεγέ και Σανέ. Να δούμε τον Ακατόμο. Με προϋποθέσεις η Νούι, το τελείωμα στα δίχτυα. Στυλ και δεξίπλασε στην αριστερή. Σαπαλή. Με προϋποθέσεις το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι θα γίνει το γκολ. Στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη το δεξί σουτ. Στα δίχτυα καθοριστική. Καθοριστικό το άγγιγμα της μπάλας. Ο Σάκο στο δεύτερο δοκάρι. Η ευκαιρία θα γίνει το γκολ με τον Χόντα. Από κοντά δεν συγχώρησε, δεν λάθεψε ο Χόντα. Ασίστ από τον Ινούι, ο οποίος σκόραρε στο 34, δημιουργός. Στον Μάρκο Κορέλη το πλάνο, αυτός είναι ο ειδικός. Πρόεδρε, τις προηγούμενες μέρες είχαμε εδώ τον πρόεδρο του Ερμή, ο οποίος μας είπε ότι η ομάδα του θα αγωνίζεται στο στάδιο αμόχος τους. Πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία? Ο Ερμής είχε, όπως ξέρετε, ήδη αλκεί, αγωνίζεται στο αμόχωστος. Φέτος, εφόσον έχουμε πάρει και την σύμφωνα γνώμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για να αγωνίζονται τρεις ομάδες στο αμόχωστος, ο Ερμής Αραδίπου θα αγωνίζεται και αυτός
το αμόχωστος. Νιώθουμε ότι με την ανακατασκευή πλήρως του γηπέδου στο αμόχωστος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε σίγουρα έτοιμοι. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα να αγωνίζονται τρεις ομάδες στο αμόχωστος. Τώρα το πρόγραμμα πώς θα βγει δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι της Κυπριακής Ομοσπονδίας και, της... Άρα έχουμε έργα στο γήπεδο, έχουμε. Στο προπονητικό κέντρο τι γίνεται? Στο προπονητικό κέντρο και εκεί έχουμε μια μερική, να θέλετε, επιδιόρθωση, να κατασκευή των αποδητηρίων κτλ. Είναι παλιά containers τα οποία τοποθετήθηκαν εκεί πριν πολλά χρόνια. Έχουν φτάσει στο αγόρια τους και εκεί τα έχουμε φτιάξει, τα επιδιορθώνουμε για να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όπως επίσης και έχουμε προσθέσει και έναν επιπλέον, θα έλεγα, μισόν γήπεδο εκεί στο Μενεού, όπου θα είναι ένας χώρος, αν θέλετε, προθέρμασης των ομάδων, των μικρών ακαδημιών κτλ. Αναβαθμίζεται το προπονητικό μας κέντρο, πλήρως το αμόχωστος, εκτός το γήπεδο θα γίνουν κάποια έξτρα κατασκευές αποχωρητηρίων κτλ. Αισιοδοξούμε με λίγα λεφτά που έχουμε εξοδέψει να αναβαθμιστεί το Μενεού, ως επίσης και το αμόχωστος να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση με την νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόεδρε, μας είπες ότι ξεχώρισε στο Βέλγιο, η Αγγλία πώς σου φάνηκε? Και η Αγγλία δείχνει να είναι φέτος σε αυτόν τον Μουντιάλ μια καλή ομάδα. Επιτέλους βλέπουμε στην Αγγλία, αν είμαι σωστός, διότι παρακολουθούμε τα Μουντιάλ όλοι μας τα τελευταία πόσα χρόνια. Είναι για πρώτη φορά που η Αγγλία στις τάξεις έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, νομίζω είναι φανές. Και βγάζει και ομάδα σύνολο. Και βγάζει και ομάδα, ενώ παλαιότερα η Αγγλία δεν είχε αυτό που λέμε σύνολο ομάδας. Αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και αρκετούς νεαρούς, άρα νιώθω ότι η Αγγλία είναι και αυτή, φάνηκε με το τελευταίο παιχνίδι, ότι μπαίνει και θα είναι και η Αγγλία εκεί. Πάμε να δούμε, νομίζω ότι ο 6-1 της Αγγλίας απέναντι στον Παναμά. Τελή κεφαλιά που γίνεται 1-0. Ανοίγει το σκορ στο 8 η Αγγλία. Μαγιά στην περιοχή, είναι καλή για τον Λίνκαρτ. Πέφτει κάτω, πέναλτι. Απέναντι από τον Πενέδο. Κέιν εκτελεί στα δίκτυα. Εξαιρετική εκτέλεση από τον χαρισματικό αυτό επιθετικό. Ψάχνει τους τρόπους για να βρει καινούς διαδρόμους, όπως εδώ, Λίνκαρ, το σουρ, εκπληκτικό γκολ στο 36, ξανά εδώ, θαυμάστε αυτό το πολύ ωραίο τέρμα. Τρίπιερ, Σιρτά, πάνε για κομπίνα, ευκαιρία εδώ με τον Κέιν, κεφαλιά του Στέρνινγκ, νέα κεφαλιά, 4-0 και πάλι ο Στόουνς. Τρίπιερ στην εκτέλεση, στην περιοχή, μπάλα, η κεφαλιά που γίνεται, θα μαζέψει αυτή τη φορά. Και τι έδωσε, πέναλτι. Κέιν εκτελεί ξανά στην ίδια αγωνία με τον ίδιο τρόπο. Εδώ το σουτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρει στα δίκτυα. 6-0. Τελέστηκε το φάουλ και τον γκολ. Να λοιπόν που έρχεται η μείωση του σκορ με τον Μπαλόι, την αλλαγή. Πρόεδρε, θέλω μια πρόβλεψη ως προς τον νικητή αυτού του Μουντιάλ. Μας είπες ότι σου άρεσε το Βέλγιο. Μπορεί το Βέλγιο ή θα είναι κάποια από τις παραδοσιακές δυνάμεις? Θέλετε ομάδα. Λοιπόν... ή έστω ποιος βλέπετε να πηγαίνουμε μέχρι το τέλος. Πρόβλημα. Κοίταξε να είδε. Νομίζω ότι η Γερμανία είναι Γερμανία. Και μετά το προχθέσιν της νίκη που φτάνει, που θα προχωρήσει, είμαι σίγουρος παρακάτω. Βλέπω ότι εκεί στις τέσσερις ομάδες σαν η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αργεντινή για μένα είναι σχεδόν εκτός Μουντιάλ, η Γαλλία και αυτές οι τρεις-τέσσερις ομάδες σαν εκεί προς τα ημιτελικά. Πάντως η Γερμανία, εάν τελικά προκριθεί, θα βρει απέναντί της λογικά ομιλούνται στην Βραζιλία. Μια ομάδα που πριν από 4 χρόνια διέσυρε με το 7-1. Κοιτάξτε να είτε παραγόντας έτσι όλο το ποδόσφαιρο γενικά και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι οι Γερμανοί πηγάζει για αυτοί από τον χαρακτήρα τους, που την ιδιοσυγκρασία τους. Κουβαλούν μέσα τους αυτό που λέμε το DNA του νικητή και το έδειξαν και προχτές το παιχνίδι που παίξαν με τη Σουηδία. Με τη Σουηδία.
και νιώθω ότι έχει αρκετά καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες και θα φτάσει αρκετά μακριά. Η Βραζιλία είναι καλή ομάδα. Όμως νομίζω αμυντικά η Βραζιλία, αν παίξει με ομάδες τύπου Γερμανίας ή ξέρω κάποια άλλη δυνατή ομάδα, θα τα βρει δύσκολα νομίζω. Άρα Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και από εκεί και πέρα. Και από εκεί ίσως και Αγγλία, αν δείξει τη συνέπεια των πρώτων παιχνιδιών, τότε μπορεί να φτάσει αυτή η μακριά. Πρόεδρε, να είστε καλά που μας κάνατε τη χάρη και ήρθατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη Νέα Σαλαμίνα και για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Μάρκο, ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έκανες. Ευχαριστώ.